Οι εργαζόμενοι του τμήματος Πρασίνου και της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Καβάλας φρόντισαν για τον ευπρεπισμό πάρκων και κοινόχρηστων χώρων σε διάφορα σημεία της Καβάλας. Συγκεκριμένα τις προηγούμενες ημέρες αποψήλωσαν τη χαμηλή βλάστηση και απομάκρυναν επικίνδυνα κλαδιά από τις οδούς Κόχραν, Φρυγίας, Κοδρικτόνος, Κορίνθου και Κορνάρου. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αντιστοιχείς παρεμβάσεις θα γίνουν στη Συνοικία της Παναγίας, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Αντιδημαρχίας Ποιότητας Ζωής θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες γειτονιές του Δήμου Καβάλας. Είμαστε εδώ όλη την εβδομάδα, Κόχραν, Νόρμαν, όλα αυτά τα στενάκια που έχει κάμποσα παρκάκια. Όπως βλέπετε, καθαρίζουμε, βάφουμε. Θέλουμε την άνοιξη, με το άνοιγμα του τουρισμού να είμαστε έτοιμοι, να μην ασχοληθούμε με όλα, να έχουμε κάποια συγκεκριμένα τα οποία θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και εμείς σαν υπηρεσία καθαριότητας. Είναι πολύ καλή δουλειά που γίνεται, είναι ευχαριστημένη η γειτονιά, αυτό μετράει, δείχνει μια πολύ διαφορετική εικόνα. Θα προχωρήσουμε σε κάποιες αλλαγές και σε δέντρα και σε παγκάκια και νομίζω θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το πρωί της Παρασκευής βρέθηκαν στα παρκάκια που βρίσκονται στην οδό Κόχραν, προχωρώντας σε ένα φρεσκάρισμα των ξεβαμένων τείχων.